σε μια περίοδο τόσο μεγάλης και υψηλής αβεβαιότητας, έρχεται ένα σήκος αξιολόγησης και αναβαθμίζει την ελληνική οικονομία. Να υπενθυμίσω ότι επί αυτής της διακυβέρνησης δεν υπάρχει καμία υποβάθμιση. Αντιθέτως από ό,τι έγινε στην προηγούμενη κυβέρνηση. Μόνο αναβαθμίσεις. Και μας έφερε πράγματι και αυτός ο οίκος ένα βήμα πριν την επενδυτική βαθμίδα. Άρα πλέον έχουν πολλαπλασιαστεί οι οίκοι που μας έχουν φτάσει πολύ κοντά σε έναν βασικό στόχο για τη χώρα. Και γιατί είναι βασικός στόχος αυτός? Διότι όταν αποκτήσουμε επενδυτική βαθμίδα, τότε και οι επενδυτές και οι αγορές αντιμετωπίζουν με διαφορετικό μάτι την χώρα και τις επενδύσεις. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει? Ενώ έχετε από τη μία πλευρά η νομισματική πολιτική, ποιος ασκεί η νομισματική πολιτική, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και αυξάνει και θα συνεχίσει να αυξάνει τα επιτόκια, άρα το κόστος δανεισμού για τις χώρες, για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, είτε υφιστάμενα δάνεια είτε καινούργια δάνεια, η επίτευξη επενδυτικής βαθμίδας θα μας βοηθήσει να μειωθεί το κόστος δανεισμού. Άρα ουσιαστικά έρχεται ως αντίρροπη δύναμη σε κάτι το οποίο τίνει να δυσκολεύει την καθημερινότητα του πολίτη. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντική η επίτευξη της επενδυτικής βαθμίδας το 2023, και αυτός είναι πλέον απολύτως ρεαλιστικός στόχος. Άρα λοιπόν έχουμε μπει σταδιακά σε μια ομαλότητα, αναφορικά τουλάχιστον με την πορεία της ελληνικής οικονομίας, και μια εμπιστοσύνη. Χτίζεται μια εμπιστοσύνη πάνω στην. Κοιτάξτε, να δούμε λίγο σε τίτλους, γιατί ξέρω ότι πολλές φορές αυτοί οι τίτλοι δεν μεταφράζονται σε αυτό που ο πολίτης θέλει να δει στο πορτοφόλι του. Αλλά είναι προϋπόθεση για να δει περισσότερα χρήματα στο πορτοφόλι του πολίτη. Έχουμε διπλάσια ανάπτυξη από τον μέσο ευρωπαϊκό όριο το 2022. Έχουμε τριπλάσια ανάπτυξη από το μέσο ευρωπαϊκό όριο το 2023. Έχουμε ιστορικό ρεκόρ επενδύσεων και εξαγωγών. Έχουμε μείωση της ανεργίας κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες την τελευταία δεκαετία. Έχουμε βελτίωση των δημόσιων οικονομικών. Έχουμε τζίρους των επιχειρήσεων το 2022 50 δισεκατομμύρια ευρώ πάνω από το 2019. Έχουμε καταθέσεις 50 δισεκατομμύρια ευρώ πάνω από το 2019. Άρα έχουμε μια εικόνα γενικώς. Καλή εικόνα για την ελληνική οικονομία. Αυτό πιστοποιείται από τους πάντες και από τον οίκο αξιολόγησης χθες. Από την άλλη πλευρά, έχουμε, αν και βιώσιμο, υψηλό χρέος, έχουμε το ιδιωτικό χρέος του πολίτη, το οποίο έχει σωρευτεί τα προηγούμενα χρόνια και το οποίο είναι πραγματικό πρόβλημα για πολλά νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Έχουμε έναν πληθωρισμό ο οποίος μειώνεται, αλλά παραμένει υψηλός και επίμονος, ροκανίζοντας το διαθέσιμο εισόδημα του πολίτη. Είναι επιτυχία από τη μία πλευρά ότι έχουμε από τους χαμηλότερους πληθωρισμούς στην Ευρώπη. Αλλά είναι υψηλός. Αυτό που λέω. Το 5% που μου λέτε εσείς, θα μπορούσα να θριαμβολογήσω και να σας πω 5% σε σχέση με 9 ή 10% το 2022. Αλλά θέλω να είμαι ρεαλιστής. Το 5% είναι πάνω στο 9 και 10. Δηλαδή οι τιμές συνεχίζουν να αυξάνουν με μειωμένο ρυθμό. Άρα όταν έχεις αυτές τις προκλήσεις, δεν μπορείς ούτε να λαϊκίζεις, ούτε να μοιράζεις με ευκολία δισεκατομμύρια. Επιστρεπτέα προκαταβολή. 8,2 δισεκατομμύρια ευρώ στις επιχειρήσεις, κυρίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 8,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό το μέτρο και πολλά άλλα, αλλά ας επικεντρωθούμε σε αυτό, στήριξε ουσιαστικά τις επιχειρήσεις σε δύσκολη συγκύρια. Από αυτά τα 8,2 δισεκατομμύρια ευρώ, οι επιχειρήσεις κλήθηκαν να επιστρέψουν τα μισά. Και λιγότερο από τα μισά, αν πλήρωναν μπροστά. Δηλαδή, αν μου πείτε μετά στη συζήτηση για κούρεμα χρεών, η πολιτεία έκανε ένα γενναίο κούρεμα. Τα 8,2 δις θα κάνει τα μισά. Και ένα μεγάλο κομμάτι επιχειρήσεων, μία στις δύο επιχειρήσεις, τον Ιούλιο του 2022, πλήρωσε το σύνολο των οφειλών της, με επιπλέον έκπτωση. Πράγματι, διαπιστώσαμε στη συνέχεια, γιατί έπρεπε να γίνει έλεγχος, χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου είναι, ότι κάποιες επιχειρήσεις δεν τήρησαν αυτά που έλεγε ο νόμος. Είτε αυτό αφορά παραστατικά, είτε αυτό αφορά αριθμό εργαζομένων. Στην περίπτωση του αριθμού των εργαζομένων, πράγματι, υπήρχε ένα πρόβλημα, το οποίο το διορθώσαμε, διότι, για παράδειγμα, στο τέλος ενός μήνα μπορεί ένας εργαζόμενος να έφευγε από τη δουλειά, ακόμα και οικειοθελώς, και να προσλάμβανε η επιχείρηση εργαζόμενο τον επόμενο μήνα. Εκεί το σύστημα μπορεί να το έβλεπε ως απόλυση. Άρα αυτό το διορθώσαμε. Ζητήσαμε και επιπλέον στοιχεία, παρασχέθηκαν από κάποιους και έχουμε φτάσει στον αριθμό, τον άφημη που λέτε εσείς. Αυτά ελέγχονται από την ΑΔΕ. Είναι πρόδειλο ότι θα υπάρχει χρόνος για αυτούς τους συμπατριώτες μας να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους επειδή δεν τήρησαν τον νόμο, αλλά θέλει και προσοχή από την δημόσια διοίκηση, έτσι ώστε ό,τι γίνει να οφείλεται σε πραγματικές περιπτώσεις που ο πολίτης δεν ήταν συνεπής απέναντι στον νόμο. Ταυτόχρονα, σήμερα που μιλάμε,
αυξήθηκαν αυτές τις μέρες σημαντικά οι συντάξεις σημαντικού αριθμού συμπατριωτών μας. Καταργήθηκε η εισφορά αλληλεγγύης, άρα είδαν οι δημόσιοι υπάλληλοι αύξηση για πρώτη φορά στους μισθούς τους. Είδαν συντοξιούχοι αύξηση στους μισθούς τους και αναλάβαμε και μια σειρά από άλλες πρωτοβουλίες. Πού είμαστε σήμερα? Σήμερα είμαστε στο σημείο συνεπώς που υλοποιούμε τα μέτρα που είχαμε ανακοινώσει και προσπαθούμε να βρούμε δημοσιονομικό χώρο για να κάνουμε και επιπλέον παρεμβάσεις. Υπάρχει δημοσιονομικός χώρος. Εκτιμούμε ότι αυτός θα δημιουργηθεί το Φεβρουάριο. Γιατί εκτιμούμε ότι αυτός θα δημιουργηθεί? Διότι τελικά το 2022 φαίνεται ότι τα φορολογικά έσοδα πήγαν ακόμα καλύτερα από τις εκτιμήσεις του προϋπολογισμού, αλλά και γιατί φαίνεται, υπάρχουν υψηλές αβεβαιότητες, ότι η τιμή του φυσικού αερίου κινείται σε χαμηλότερα επίπεδα από τις εκτιμήσεις του προϋπολογισμού. Τούτων δοθέντων, εκτιμούμε ότι αρχίζει να δημιουργείται ένας δημοσιονομικός χώρος που όμως θα πρέπει αυτός να είναι ασφαλής. Πότε θα το ξέρουμε? Το Φεβρουάριο. Όταν θα το ξέρουμε, τότε θα υπάρχουν εισηγήσεις στον Πρωθυπουργό και ο Πρωθυπουργός θα θέσει τις προτεραιότητες. Σας έβαλα συνεπώς το πλαίσιο, γιατί μετά μπορεί να μου κάνετε μια σειρά από άλλες ερωτήσεις για άλλες παροχές. Οπότε εκ προημίου σας λέω. Αυτά θα σας κάνει ο κόσμος, δεν τις κάνουμε εμείς. Ναι, αλλά πριν φτάσουμε να πούμε τι άλλο θα δώσετε, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε τι δίνουμε. Διότι προεξοφλείται το ότι αυτή τη στιγμή δίνονται στους πολίτες 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ βοήθεια, τώρα τον Ιανουάριο, που είναι γενναία βοήθεια, και πάμε αμέσως στο τι άλλο θα δώσετε. Θέλει σύνεση και υπευθυνότητα.